Κοιτάμαστε κι εμείς. Και ξέρεις τι σκέφτομαι. Είναι τυχαίο, νομίζεις, που αυτή η έκφραση που έχει βγει να προσέχεις τον εαυτό σου είναι έναν άνθρωπο που αγαπάς σαν τα μάτια σου. Σαν τα μάτια σου. Ναι, δεν λέμε σαν τα μάτια σου να τον έχεις, να τον προσέχεις. Μα πρέπει να τον προσέχουμε. Γιατί νομίζω στα μάτια φαίνεται και η ηλικία μας, φαίνεται η κούρασή μας, φαίνεται η φρεσκάδα μας. Όλα αυτά φαίνονται. Ναι. Και αν δεν φαίνονται, θα πρέπει να τα αναδείξουμε, να βοηθήσουμε τα καλά στοιχεία του εαυτού μας, δερματικά και στο πρόσωπο κτλ. Να φανούν και να έρθουν στην επιφάνεια. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Είναι ο λόγος που σήμερα είναι και η Diet System για μία ακόμα φορά κοντά μας. Καλησπέρα. Και σας. Την εκπροσωπεί βεβαίως η κυρία Κατερίνα Διαλυνά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Η Χριστιανά λέει ότι είχαμε στην άνοιξη. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ το λέω ακόμα. Αλλά δεν το νιώθουμε. Αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε έτσι να τη φέρουμε την άνοιξη. Εμείς τον ίδιο μας κάνουμε αυτό. Ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε για κάτι πολύ βασικό. Τα μάτια, όπως λέτε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας, μας δείχνει την ηλικία μας, δείχνει την κούρασή μας. Είναι κάτι που η κούραση στα μάτια και όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν επηρεάζει και τον ανδρικό και το γυναικείο πληθυσμό και είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ συχνό. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα με την Diet System Clinic να μιλήσουμε και για τα προβλήματα αυτά που μπορεί να συναντήσουμε στην περιοχή των ματιών και να πούμε και ποιες λύσεις υπάρχουν, έτσι, γιατί αυτά τα προβλήματα πλέον λύνονται. Και υπήρχε ο μύθος, για να λέμε έτσι και αλήθεια, ότι ούτε οι μαύροι κύκλοι μπορούν να φύγουν από το πρόσωπο μας και κάτω από την περιοχή του ματιών, αλλά ούτε και οι σακούλες. Το ακούγαμε πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια και όλες, ειδικά οι γυναίκες, θα πω εγώ που ήρθε. Ίσχυε στο παρελθόν. Α, ίσχυε η αλήθεια. Βέβαια. Πλέον οι λύσεις που έχουμε είναι τελευταίες τεχνολογίες. Αλλάζει η κοσμητική ιατρική και έχει πλέον νέες επιλογές που μπορεί να λύσουν ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα. Όπως είναι αυτή τα προβλήματα των ματιών, γιατί είναι πολύ λεπτή η περιοχή, είναι πολύ ευαίσθητη. Γι' αυτό το λόγο και μέχρι τώρα δεν υπήρχαν επιλογές. Να ρωτήσω κάτι, για να το πάρουμε λίγο και από το μηδέν. Πού οφείλονται οι μαύροι κύκλοι και οι σακούλες, οι οποίες έχουμε κάτω από τα μάτια, και που θα μπορούσε κάπως με ένα προληπτικό τρόπο να μπορέσουμε δηλαδή να τα συντηρήσουμε τα μάτια μας σε μια καλύτερη κατάσταση. Λέω τώρα εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να μας οδηγήσουν στην εμφάνιση είτε των μαύρων κύκλων, αλλιώς σωστά λέγεται περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση, εμείς το ξέρουμε σαν μαύρους κύκλους, είτε στην κατακράτηση κάτω από τα μάτια ή αλλιώς σακούλες που μπορεί να το συναντάμε και να το γνωρίζουμε. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που πιστεύω ότι το έχουμε συναντήσει όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή και γνωρίζουμε γιατί πράγμα μιλάμε, είναι το κομμάτι της ξεκούρασης και του ύπνου. Έτσι. Όλοι έχουμε περάσει από κάποιο περίοδο που δεν είχαμε επαρκή ύπνο, που δεν ξεκουραζόμασταν αρκετά και παρατηρήσαμε ότι στην περιοχή γύρω από τα μάτια έχουν αρχίσει και εμφανίζονται κάποιες σκιάσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Λόγω της κούρασης, τα αγγεία που βρίσκονται στην περιοχή κάτω από τα μάτια αρχίζουν και διαστέλλονται. Οπότε η περιοχή και όλοι οι σκουρόχρωμοι ιστοί που υπάρχουν εσωτερικά, αλλά και τα αγγεία, φαίνονται πλέον πολύ πιο έντονα στην περιοχή, δίνοντας αυτή την εικόνα της σκίασης. Επίσης, τώρα, σε αυτή την περίπτωση της έλλειψης ύπνου, υπάρχει και κατακράτηση στην περιοχή, οπότε μπορεί να εμφανίσουμε ταυτόχρονα και το είδημα κάτω από τα μάτια ή αλλιώς τη σακούλα, και να έχουμε λοιπόν και πρίξιμο ταυτόχρονα. Κάτι άλλο πάρα πολύ συχνό είναι το κομμάτι του μπλε φωτός. Μπλε φως θα έχουμε παντού πλέον στη ζωή μας. Έχουμε στον υπολογιστή, στην τηλεόραση, στο κινητό. Περνάμε λοιπόν πάρα πολλές ώρες μπροστά από ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες αυτό που κάνουν είναι ότι μπλοκάρουν την κυκλοφορία γύρω από τα μάτια. Υπάρχει συσσόρευση τοξινών στην περιοχή και ταυτόχρονα δεν μπορεί να γίνει σωστή παροχέτευση οξυγόνου. Οπότε και πάλι εμφανίζουμε από μέσα προς τα έξω το κομμάτι αυτό των κουρασμένων ματιών. Αλλά και άλλες συνήθειες αρνητικές που έχουμε, όπως είναι το κάπνισμα ή όπως είναι η έντονη χρήση, η κατανάλωση αλκοόλ. Σε αυτές τώρα τις περιπτώσεις, επειδή δεν γίνεται σωστή αιμάτωση στην περιοχή και πάλι έχουμε αυτή την εικόνα του θαμπού δέρματος κάτω από τα μάτια, της εμφάνισης του ειδήματος και των κύκλων λόγω της διαστολής των αγγείων, καθώς επίσης επειδή το διοξείδιο του άνθρακου που παράγεται κατά τη διάρκεια, του καπνίσματος, εμποδίζει πάλι την σωστή οξυγόνωση των ιστών, έχουμε και πάλι μια έντονη εμφάνιση κουρασμένων ματιών. Υπάρχουν όμως και εσωτερικά κομμάτια και εσωτερικά προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν στα κουρασμένα μάτια. Κάτι πάρα πολύ σύνηθες, που επηρεάζει μάλιστα το 50% των περιπτώσεων, είναι το κομμάτι της έλλειψης σιδήρου ή της αναιμίας. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει? Έχουμε μειωμένη παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Γίνεται λοιπόν με πολύ μεγάλη δυσκολία η κυκλοφορία και η παροχέτευση του οξυγόνου στην περιοχή, με αποτέλεσμα και πάλι να έχουμε μία σκίαση κάτω από την περιοχή των ματιών.
Αυτό τώρα ξαναλέω, επηρεάζει μέχρι και το 50% των ατόμων που έχουν εμφανίσει το πρόβλημα του μαύρου κύκλου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, λοιπόν, έχει να κάνει με κάποια έλλειψη σιδήρου ή ακόμα και ανεμίας στην περιοχή. Ή έλλειψη φεριτίνης που μπορεί να υπάρχει. Και επίσης υπάρχουν και πιο γνωστά προβλήματα που μπορεί να μην τα συσχετίζουμε με το πρόβλημα του μαύρου κύκλου ή της κατακράτησης, όπως είναι η αφυδάτωση. Τώρα το δέρμα μας, λοιπόν, είναι αφυδατωμένο. Είναι πολύ πιο λεπτό, είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Με αποτέλεσμα, ό,τι υπάρχει από κάτω, η σκούρη, η στή, τα αγγεία τα οποία διευρύνονται, όπως είπαμε, να φαίνονται πολύ πολύ πιο έντονα. Και εννοείται ότι και σε περιπτώσεις λίγο πιο όρημες, στα πιο όρημα δέρματα, λοιπόν, λόγω γύρανσης, και πάλι το δέρμα γίνεται πιο λεπτό και πιο ευαίσθητο, οπότε ό,τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται, φαίνεται πολύ πιο έντονα. Οπότε, για να συνοψίσουμε, είτε το κομμάτι της αφυδάτωσης, είτε το κομμάτι της διαστολής των αγγείων για όποιον από τους υπόλοιπους, τους προηγούμενους λόγους που συζητήσαμε, η συσσόρευση τοξινών, η λανθασμένη και μειωμένη παραγωγή οξυγόνου και η κακή διοχέτευση στην περιοχή, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν είτε σε είδημα κάτω από τα μάτια, είτε στην περιοφθαλμική υπερμελάχρωση. Οπότε να έχουμε μια όψη κουρασμένη και ένα βλέμμα το οποίο μας μεγαλώνει, ενώ πλέον δεν υπάρχει λόγος, όλα αυτά μπορούν να λυθούν. Και σε όλα αυτά, τώρα έτσι που μας αναφέρατε πάρα πολύ αναλυτικά, χωράει κάπου η κληρονομικότητα? Αν η μαμά ή ο μπαμπάς έχουν κάτι από αυτά τα δύο, είτε μαύρους κύκλους, είτε έχουν τις σακούλες κάτω από τα μάτια, όπως τις λέμε εμείς κοινώς, υπάρχει περίπτωση να το εμφανίσουμε και εμείς? Είναι πάρα πολύ συχνό και μάλιστα τα άτομα τα οποία μου λένε ότι έχουμε από πολύ μικρή ηλικία αυτό το πρόβλημα, θεωρούν ότι δεν φεύγει κιόλας. Πράγμα που είναι λάθος. Είναι από τα καλύτερα προβλήματα η κληρονομικότητα. Πάρα πολλές φορές, όντως, μπορεί να το εμφανίζουμε από την παιδική κιόλας ηλικία. Εκεί μιλάμε, λοιπόν, για εκγενετής περιοφθαλμική υπερμελάχρωση. Μιλάμε για ένα διαφορετικό πρόβλημα. Που μπορεί να συμβαίνει, λοιπόν, λόγω της μητέρας ή του πατέρα που πήραμε, λοιπόν, αυτό το πρόβλημα. Όμως, το θετικό κομμάτι ποιο είναι? Ότι εφόσον το πρόβλημα δεν έγινε λόγω κάποιας λάθος κίνησης, όπως το να κάθομαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή λόγω του καπνίσματος, μπορούμε πλέον να το διώξουμε και να φύγει και μόνιμα. Έτσι. Οπότε είναι από τα θετικά προβλήματα. Δεν είναι θετικά. Να μην το βλέπουμε. Πολλοί όλοι πιστεύουν ότι επειδή το έχω χρόνια και το έχει και η μητέρα ή ο πατέρας μου, αυτό δεν φεύγει. Ίσα-ίσα φεύγει και με το παραπάνω. Και έρχεται η Diet System Clinic και μας δίνει ένα πολύ χρήσιμο όπλο προκειμένου να απαλλαγούμε από τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες. Ένα θέμα, το ένα μόνο ζήτημα όπλο που έχουμε πολύ. Καλώς ή κακώς είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να πάει τόσο κοντά κάτω από τα μάτια. Μπορούμε να πάμε ακριβώς στο πρόβλημα και να δουλέψουμε, γιατί η λύση μας είναι το Oxygen Boost. Μιλάμε, λοιπόν, για καθαρό οξυγόνο. Ένα υλικό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Είναι κάτι εντελώς ανέμακτο, εύκολο, μπορεί να γίνει σε όλες τις ηλικίες. Από 20 χρονών μέχρι 90 χρονών μπορούν να κάνουν αυτή τη θεραπεία χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο. Και πρακτικά ο λόγος που είναι η καλύτερη λύση είναι γιατί πιάνει κάθε αιτία προβλήματος. Δηλαδή, αρχικά μιλάμε για μία μη παρεμβατική μεσοθεραπεία. Και είπαμε ότι ένας από τους βασικότερους λόγους που μπορούμε να το εμφανίσουμε είναι η αφυδάτωση. Αυτό, λοιπόν, που κάνουμε στην Diet System Clinic είναι ότι χρησιμοποιούμε έναν ειδικό όρο μαγνησίου, τον οποίο μέσω της μεσοθεραπείας αυτής σπρώχνουμε στα βαθύτερα στρώματα, άρα έχουμε και πολύ μεγάλη διάρκεια στο αποτέλεσμά μας. Επίσης, ένας άλλος λόγος που το εμφανίζουμε είναι η κακή κυκλοφορία γύρω από τα μάτια. Εκεί τώρα, επειδή το οξυγόνο είναι υποπίεση, βοηθάει και στη βελτίωση της κυκλοφορίας και του αίματος και της λέμφου, οπότε βοηθάμε και στους μαύρους κύκλους και στις σακούλες γύρω από τα μάτια. Και επίσης γίνεται 100% εξαφάνιση των τοξινών που συσσωρεύονται στην περιοχή. Και εννοείται από τα βασικότερα κομμάτια, όπως το λέει και η λέξη, είπαμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί και λόγω κακής συσσόρευσης, κακής κυκλοφορίας του οξυγόνου στην περιοχή. Οπότε εμείς πάμε με το Oxygen Boost και διοχετεύουμε οξυγόνο καθαρά στην περιοχή που έχουμε το πρόβλημα. Δίνουμε μια όθηση, δηλαδή, στο οξυγόνο να φτάσει εκεί που πρέπει, εκεί που απαιτείται. Ακριβώς, η υποπίεση φτάνει μέχρι το χώριο. Μάλιστα. Εννοείται ότι βοηθάει να έχουμε οξυγόνο σε 100% στην περιοχή και έχουμε ταυτόχρονα και μια ανέμακτη μεσοθεραπεία. Οπότε ταυτόχρονα λύνουμε όλους τους παράγοντες που μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί πέρα. Και επειδή η διαφορά μας είναι πολύ άμεση και βλέπουμε διαφορά από την πρώτη κιόλας φορά που κάνουμε αυτή τη θεραπεία, γι' αυτό το λόγο, Diet System σας έχει φέρει σήμερα ένα πολύ ωραίο δώρο, μια πολύ καλή δυνατότητα, να δοκιμάσετε το Oxygen Boost, μια ολοκληρωμένη θεραπεία γύρω από την περιοχή των ματιών, να δούμε, λοιπόν, και ποιες είναι οι ανάγκες σας, αλλά και να εφαρμόσουμε ακριβώς πάνω στο πρόβλημα, με ένα τηλέφωνο στο 2810 311 888,
μας καλείτε και σας εφαρμόζουμε το μηχανισμό που σας ταιριάζει ακριβώς στην περιοχή. Το Oxygen Boost, λοιπόν, είναι μια θεραπεία εντελώς δωρεάν, γιατί θέλουμε να δείτε τη διαφορά και επειδή και από την πρώτη κιόλας θεραπεία βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Εμείς, επειδή μιλάμε με αποτελέσματα, έχουμε φέρει και εικόνες που από μία-δύο θεραπείες φαίνεται η διαφορά μας και θέλουμε να δείτε τα αποτελέσματα. Ναι, γιατί πραγματικά όταν κάποιος έχει ένα θέμα, θέλει πραγματικά να δει διαφορά άμεσα. Δεν θέλει να περιμένει. Πολύ σωστά. Δεν έχει υπομονή. Εδώ λοιπόν στην πρώτη εικόνα βλέπουμε πιο πολύ το θέμα της κατακράτησης κάτω από τα μάτια. Άντρες και γυναίκες, έτσι είναι. Και άντρες και γυναίκες, βέβαια, και στα δύο φύλλα μπορεί να εφαρμοστεί. Και αυτή είναι μια διαφορά η οποία είναι από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Επίτηδες έχουμε φέρει δύο συνεδρίες, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη μείωση στην περιοχή κάτω από τα μάτια της κατακράτησης και έχουμε φέρει και άλλες περιπτώσεις που είναι πάλι με μία-δύο συνεδρίες να βλέπουμε τη διαφορά μας. Για να δούμε. Άρα εδώ, από την πρώτη στιγμή βλέπουμε διαφορά και θέλω μετά να μου πείτε και το πόσο μόνιμο είναι τελικά το αποτέλεσμα αυτό. Αμέσως. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπουμε έχει να κάνει πιο πολύ με το κομμάτι του μαύρου κύκλου. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η περιοφθαλμική υπερμελάχρωση είναι στο κάτω βλέφαρο πιο πολύ. Πολλές φορές υπάρχει σε όλο το βλέφαρο. Αλλά είναι και πάνω, δηλαδή. Βέβαια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καθαρά στο κάτω βλέφαρο. Αυτό τώρα είναι με δύο συνεδρίες. Έχουμε δει λοιπόν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Είναι πολύ ορατή η διαφορά. Και το συγκεκριμένο μέλος είδε κατευθείαν και από την πρώτη, αλλά εδώ πέρα στη δεύτερη είναι πιο ορατό, γιατί είχε πιο έντονο πρόβλημα η συγκεκριμένη κυρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι βλέπουμε αποτελέσματα και στα δύο προβλήματα που μπορεί να εμφανίσουμε. Να προχωρήσουμε και στην επόμενη. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα συνδυασμό. Βλέπουμε ότι στο πάνω βλέφαρο και στο κάτω υπάρχει περιοφθαλμική υπερμελάχρωση, ο μαύρος κύκλος που είπαμε, το οποίο συνοδεύεται ταυτόχρονα και με είδημα κάτω από τα μάτια σε μικρότερο βαθμό. Αυτό τώρα και πάλι είναι με δύο συνεδρίες. Διαφορά στο είδημα είχαμε από την πρώτη συνεδρία πολύ έντονο, αλλά επειδή το κομμάτι του μαύρου κύκλου ήταν πιο έντονο, περάσαμε και στη δεύτερη συνεδρία για να πάρουμε έτσι ένα ωραίο πριν και μετά, να φαίνεται στον κόσμο η διαφορά. Και έχουμε και μια τελευταία φωτογραφία, νομίζω, που επίσης θέλω να εστιάσουμε. Που εδώ πέρα τώρα βλέπουμε μια πάρα πολύ έντονη διαφορά στο μαύρο κύκλο, κάτω από τα μάτια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ έντονο αποτέλεσμα από τις δύο πρώτες συνεδρίες. Έχουμε λοιπόν ένα αποτέλεσμα πολύ πιο καθαρό, ένα βλέμμα ξεκούραστο. Βλέπουμε ότι έχουν ταυτόχρονα. Πολύ σωστά. Ταυτόχρονα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια διαφορά και στο πάνω και στο κάτω βλέφαρο. Και είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα διαρκέσει. Επειδή, για να επανέλθουμε τώρα στην ερώτησή σου. Είναι σημαντικό αυτό. Εννοείται ότι πάντα εξαρτάται από το πρόβλημα που μιλάμε, έτσι. Από το κάθε μέλος που θα έρθει στο χώρο μας, ανάλογα με το πρόβλημα. Και το πόσες συνεδρίες θα χρειαστούμε και το κατά πόσο το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο. Κατά κύριο λόγο, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Αν τώρα ο λόγος που έχουμε εμφανίσει το πρόβλημα είναι κάποια συνήθειά μας, είναι το ότι είμαι όλη μέρα μπροστά σε έναν υπολογιστή, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Πολύ νεράκι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που βελτιώνεται. Ωστόσο, αν η δουλειά σου είναι μπροστά στον υπολογιστή, θα συνεχίσει να είναι. Έτσι. Ή αν είσαι καπνιστής, πολύ δύσκολο να το αλλάξεις. Εκεί λοιπόν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Ίσως χρειαστεί να γίνει μια συντήρηση, μία-δύο φορές το χρόνο να κάνουμε μια θεραπεία για να το συντηρήσουμε. Μάλιστα. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Και χρειάζεται και λίγες συνεδρίες για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και ξεμπερδεύεις μια για πάντα. Δεν ξέρω να ασχολήσει με αυτό το πρόβλημα που και έχει στα ματάκια. Και οι συνεδρίες που χρειαζόμαστε σαν μέσος όρος είναι 4 και με 6 συνεδρίες μόλις. Πάρα πολύ μικρός αριθμός. Μπράβο, εξαιρετικά τα νέα. 2-8-10-3-11-8-8-8 λοιπόν, το λέω. Θέλουμε λοιπόν να τηλεφωνήσετε στο 2-81-0-3-11-8-8-8. Αυτό που θα κερδίσετε είναι μια ολοκληρωμένη θεραπεία Oxygen Boost. Η θεραπεία λοιπόν, η μεσοθεραπεία που μιλάμε ακριβώς πάνω στο πρόβλημα, για το είδημα, την κατακράτηση, τις τοξίνες στην περιοχή, την κακή κυκλοφορία γύρω από τα μάτια. Θα δείτε διαφορά από την πρώτη κιόλας θεραπεία. Αν θέλετε και με εσάς με φωτογραφία πριν και μετά, μας νοιάζει να δείτε το αποτέλεσμα. Και είναι κάτι το οποίο θα μείνει σαν αποτέλεσμα. Όπου φτάσουμε, θα το διατηρήσουμε. Κύριε Διαλυνά, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σήμερα. Καλή επιστροφή. Την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε. Ναι, πάντα τηρούν το ραντεβού του. Ναι. Α, κύριοι, πάντα.